Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018. Κρυός. Μία εβδομάδα ξεκινά, αγαπημένοι μου φίλοι, με τρομερή ενέργεια αλλά και κέφι. Δώστε προτεραιότητα σε επαγγελματικά, παύλα, οικονομικά ζητήματα για να βρείτε λύσεις από το απόγευμα και μετά. Η ημέρα ευνοεί την οικονομία και τη σωστή διαχείριση. Ταύρος. Ταυράκια μου, λίγο επιθετική σημερινή ημέρα, μιας και η δύναμη που έχετε μέσα σας είναι λίγο αντιφατική. Πρέπει λίγο να δώσετε βαρύτητα στον επαγγελματικό τομέα και από το απόγευμα και μετά στα οικογενειακά σας θέματα, τα οποία σήμερα θα σας απασχολήσουν λιγάκι. Και περνάμε στους διδύμους. Διδύμια μου, η σημερινή ημέρα έχει άκρως επιθετική συμπεριφορά, μιας και ο Άρης από το απέναντι σας ζώδιο σας κάνει νευρικούς και επίμονους. Δώστε προτεραιότητα σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα, αλλά χωρίς νεύρα αυτή τη φορά. Τα καλύτερα έρχονται. Και περνάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, οι ευνοϊκές όψεις των πλανητών σας δίνουν ενέργεια αλλά και σας μελαγχολούν λιγάκι, μιας και η ευαισθησία σας υπερβαίνει το δυναμισμό σας. Με όπλο την ευγένεια κατορθώνετε τους δύσκολους στόχους σας και από το απόγευμα και μετά χαλαρώνετε παρέα με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Λιοντάρια μου, δυναμική σημερινή ημέρα αλλά και όλη εβδομάδα κιλά σε γοργούς ρυθμούς με επίλυση χρηματοοικονομικών θεμάτων. Η δύναμή σας είναι στα ύψη και πρέπει να φουγκραστείτε και λίγο τα προσωπικά σας θέλω. Η χαλάρωση δελπεί από το απόγευμα και μετά. Παρθένος. Η υγεία και η εργασία σήμερα. Δώστε προτεραιότητα στην ξεκούρασή σας, μιας και η υγεία σας έχει επηρεαστεί τον τελευταίο καιρό. Η κόπωση θα γίνει υπερκόπωση αν συνεχίζετε με αυτούς τους ρυθμούς. Στον επαγγελματικό τομέα από σήμερα μπορείτε να χαρείτε καλές επιτυχίες. Και περνάμε στο ζυγό. Ζυγοί μου, σήμερα, σαν καλά παιδάκια που είστε, πρέπει να καθίσετε στα αυγά σας και λίγο. Καλή η δουλειά, αλλά τον τελευταίο καιρό έχετε χάσει κατά πολύ τον εαυτό σας. Τη σημερινή ημέρα, κατόπιν απολογισμού, βρίσκεται μια φόρμουλα στο να βρείτε και τις λύσεις στα πρακτικά ζητήματά σας. Και περνάμε στο Σκορπιό. Σκορπιοί μου, σήμερα, μια εβδομάδα ξεκινά με σκοπό την άνοδο στον επαγγελματικό τομέα. Δώστε προτεραιότητα στα πρέπει, μιας και σήμερα θα βάλετε θεμέλια στον οικογενειακό τομέα και αυτό το τελευταίο σας απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Από το μεσημέρι και μετά η χαλάρωση δεν θα λείψει, παρέα με τους φίλους σας. Τοξότης. Τοξότες μου, σήμερα ο Άρης παίζει με το νευρικό σας σύστημα, νέοι στόχοι, νέα οράματα σας δίνουν την όθηση να πετύχετε κάθε δύσκολο στόχο. Αφήστε τα βέλη σας στο θικάρι τους, μην τα χρησιμοποιείτε χωρίς λόγο. Αυτό οφείλεται στο ότι θέλετε να ξεκαθαρίσετε το θολό τοπίο. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Μία εβδομάδα ξεκινάμε πολύ τρέξιμο και πάρα πολύ άγχος μέσα στον επαγγελματικό τομέα. Ο Κρόνος σας κάνει δυναμικούς, αλλά και σας δείχνει και τις ρογμές σε κάθε τι τροτό έχετε στη ζωή σας. Από το απόγευμα και μετά οι λύσεις είναι κοντά σας. Υδροχόος. Ήλιος, Ερμής και Αφροδίτη σας τονώνουν με την ενέργειά τους σε χρηματοοικονομικά θέματα, μιας και η εγρήγορσή σας είναι στα ύψη. Η δυναμική σας είναι μεγάλη, αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνετε τον εαυτό σας. Ο έρωτας πρωταγωνιστεί και εσείς πρέπει σήμερα να ακολουθήσετε τις βουλές του. Και περνάμε σε ψαράκια μου. Ψαράκια μου, σήμερα η εβδομάδα ξεκινά με αρκετά όνειρα αλλά και φιλοδοξία. Αυτό θα σας βοηθήσει στο να βρείτε τις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα αλλά και στα ζητήματα καρδιάς. Με γνώμονα τη λογική θα κατορθώσετε σήμερα να βγείτε νικητές. Χαρείτε κάθε σας στιγμή. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.